Παρουσίες. Βενετίκη Μαρία παρών. Σουσούδης παρών. Βάμπουκας παρών. Βιδάλης εδώ. Θεοδωράκης εδώ. Αδάμης εδώ. Γιαννήσης. Απόν. Μπάλας εδώ. Στεφάνου. Εδώ. Μπακέλας εδώ. Τινιακός παρών. Πλανάκος παρών. Τσαούσης παρών. Μουστάκας παρών. Μακρύ Αθήνα παρών. Διεθνικός Αναστησία παρών. Μαμάη Ανδρονίκη παρών. Αντώνογλου Αντώνης παρών, Σωμάς Γιώργος παρών, Καπάκης Γιάννης παρών, Μαμά Αναστασία Απών. Στεφάνη Γιώργος. Όχι. Απών. Σπέρτος Ευστάθιος. Μανδαράκας Χρήστος. Αστράς Τέλης. Ωραία. Οι παρόντες είναι Λουσίδης Ευάγγελος. Χέλμης Νίκος. Κωνσταντίνος Νικόλαος, Τριδήμας Ανδρέας, είναι κάποιος άλλος πρόεδρος που δεν έχει ακούσει το όνομά του. Λοιπόν, καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη για την επικοινωνία και το κουτσό πόδι. Πολύ πιο κοντά της ελευθερίας βλέπω. Μου χαίρετε να ζητήσετε. Πολύ πιο κοντά. Ούτως ή άλλως μια ομάδα θα γίνει. Ξέρω. Πόσο πάει. Λοιπόν, θέμα, καταρχήν έχουμε τα εκτός ημερήσιας διάταξη, είναι όλα μάλλον κατεπίκουν σε συνεδρίες, πέντε θέματα. Θα πρέπει καταρχήν να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε αν τα θεωρεί το σώμα κατεπίγον, για να μπορέσουν να συζητούν. Και τα πέντε. Στη συνέχεια, όσα θεωρούν κατεπίγοντα, θα συζητούν. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Άνδρου στη Γενική Συνέλευση της Πέτρινήσου Αιγαίου. Λοιπόν, το θέμα αυτό θεωρείται κατεπίγον, διότι σύμφωνα με το υπαριθμό 649-14-19 από τις ΠΕΔ, πρέπει το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019 να έχει σταλεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου 2019. Θεωρεί το σώμα ότι αυτό το θέμα είναι κατεπίγον. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Αν θεωρεί για το κατεπίγον μόνο. Για το κατεπίγον, ναι. Μικρόφωνο. Για να είναι κατεπίγον. Πάνω από ήρθε τελευταία στιγμή στο Δήμο. 14-10. Και τώρα είναι το έγγραφο οπότε, ήρθε πότε έφυγε. Ναι, και τώρα έχουμε 25. Άρα γιατί να το βάλουμε στα έτσι, ξαφνικά τελευταία στιγμή. Γιατί... Ένα από τα πέντε. Πότε ήρθε. Από το έχουμε από τι 14. Πότε είναι το πρωτόκολλο του ερχόμενου του Δήμου. 14-8. Και τώρα έχουμε 25. Δεν είχαμε συμβολή του 14. Πότε είναι το σοφίλιο. Με κάτι 14 δεν κάναμε. Ναι, αυτό λέω ρε παιδιά. Κοίταμε να το κάνουμε σε έκτακτο και το βάζαμε την τρίτη συντακτικό. Για την τρίτη είναι πια τελευταίες μέρες, μπορείτε. Όχι, για την μέρα. Δεν είναι για παρτία. Την πέμπτη πρέπει να έχει το μαΐστη της ΕΠΕΛ τα ονόματα τελευταία ημερομηνία. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι προφανώς η εικόνα του, τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου δείχνει από μόνη της, δεν χρειάζεται να δούμε και από την ώρα και δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά όσον αφορά τα κατεπίγοντα. Δεν άκουσα. Δεν είναι η πρώτη φορά η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανοιχτό το πρόγραμμα για να σα ακούμε και να τα γράφετε. Ανοιχτό. Ανοιχτό είναι, ναι. Αλλά είμαστε πολύ κοντά. Δεν γράφετε. Ναι, ναι. Σα ακούμε και λοιπόν, λέω το εξή, ότι η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται για τον τρόπο. Δεν θέλω να μείνω πάλι γιατί θα πείτε ότι ο Γιάννης Καβάκης φωνάζει κτλ. Όσον αφορά τα κατεπίγοντα. Θα μπορούσε όλα αυτά τα θέματα, αντιλαμβανόμαστε και δεν μπορεί να έχει κανένα αντίρρηση επί τη ουσία των θεμάτων, αλλά θα μπορούσαν να έχουν έρθει σε μια τακτική συνεδρίαση. Όλα είχατε άπλετο χρόνο να το κάνετε και κυρίως εγώ δεν ξέρω Δήμος, ρώτησα πάρα πολλούς Δήμους. Για παράδειγμα, ο νόμος βγήκε πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία, το προεδρικό διάταγμα. Γιατί που ρυθμίζει το θέμα της εκλογής των αντιπροσώπων στην ΠΕΔ. Λοιπόν, όλοι το φέραν σε μια τακτική. Θα το λέω τώρα, εγώ δεν ήρθα, ήρθαμε όλοι εδώ πέρα. Το λέω όμως ότι θα μπορούσε να έρθει σε μια τακτική συνεδρίαση. Όπως και τα. Και όλα τα έχει φέρει. Αντί να περιμένουμε. Δεν θα κουβαλάμε τακτική, κύριε. Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, να προσεγγίσω. Δεν έχει δίκιο σε αυτό. Είναι ένα θέμα που πιθανόν εμεί έχουμε κάνει συμμετοχή και είναι εκπροσώπηση και εμεί θέλουμε να και όλε τι παρατάξει εδώ. Απλώς από τη στιγμή που δεν είχαν έρθει θέματα, να πει πω βρεθήκαμε πέντε. Βρεθήκαμε πέντε γιατί είχαμε την πληροφόρηση επί ΜΟΔ ότι όταν θα τι προσκλήσει θα φάνε την 31-12. Μόλι εχθέ μα ενημερώσαν. Και επειδή μα ενημέρωσαν ότι κλείνει 31, προτιμήσαμε αυτό το θέμα
Δεν είχαμε ότι είχαμε θέματα για να κάνουμε τακτική. Να πάμε για την Πέμπτη για να μην σα ταλαιπωρήσουμε όταν έρθουμε τι 31 Ιουλίου. Ωραία, θα μπορούσατε να το φέρετε. Για να, για να τελειώνουμε τώρα, γιατί δεν είναι το θέμα αυτό τώρα. Άρα για να τελειώνουμε, γιατί το καταλαβαίνω ότι αυτό πρέπει να προχωρήσει, θα μπορούσατε να το φέρετε σε μια τακτική συνεδρία ή να μην ευνηδιάσετε. Δεν είχαμε θέματα για τακτική. Ναι. Και προκύψανε τα 4 αυτή τη στιγμή. Δεν δόθηκε παράταση. Λέω αυτή τη στιγμή είναι τριήμερο. Είναι τριήμερο. Έτσι, συμπτωματικά είμαστε εδώ. Άλλοι μπορεί να είχαν κάνει. Δεν θα μπορούσαμε να είναι εδώ πέρα για μια σημαντική ψηφοφορία που χρειάζεται παρουσία όλων. Λείπουν και από εσά. Δύο, 19 είμαστε. Ο κύριο Γιάννη, άμα το θέλω. Ποιο λείπει, 19 είμαστε. Αλλά μπορούσε να πει. Κάτι να πει πρώτα, το καταλαβαίνω. Πέσω, λοιπόν, να το πάμε. Αυτό είναι. Ακούστε το. Ακούστε το. Ήρθε 10 παρά 10 για να μα πει να το χωρίσει. Ορίστε, λες. Το βάλαμε όμως τόσο δικαιολογείται λοιπόν. Εντάξει. Παρακαλώ, προχωράμε στην πληροφορία. Υπάρχει κάποια αντιμετώπιση ότι το θέμα δεν θεωρείται κατεπίπτωση. Το πρωτόκολλο λοιπόν είναι 11, 6, 4, 25, 10, 19. Σήμερα. Ποιο? Σήμερα μαζί. Έχει ξανάρθει 18-10 έπρεπε το πρωτόκολλο. Εντάξει. Για να μας χωρίσουν. Και πώς μας σου στείλατε χθες εμείς? Ήταν αυτό που ήρθε 18. Λοιπόν, υπάρχει ένα τέτοιο ψήφο με το οποίο να αντεπίγουμε στο πρώτο θέμα. Ομόφωνα λοιπόν το σώμα θεωρεί το θέμα για το ψήφο. Δεύτερο θέμα. Λήψη απόφαση με σούπερ ή έγκριση μελετών. Το δεύτερο θέμα λοιπόν θεωρεί το κατεπίγουμε στο πρώτο ότι η εγκρίση των μελετών είναι απαραίτητα υποστηρικτικά έγκριση στοιχεία προκειμένου να υποβληθεί έτοιμο για χρηματοδότηση. Θεωρεί κάποιο από εδώ το θέμα αυτό δεν είναι κατεπίγουμε και δεν πρέπει να συμβεί. Για χρηματοδότηση. 31-12. Δεν είναι κατεπίγον, αλλά το κάνουμε. Υπάρχει αντιληπτική ψήφο. Μπορούσε να γίνει μια τακτική δηλαδή γι' αυτό και να. Για όλα τα υπόλοιπα. Και πιο πολύ το λέω. Θα μπορούσε να γίνει. Λέμε ναι. Εντάξει. Αφού ήρθαμε εδώ πέρα. Για όλα είναι ναι, εξυπακούεται. Αλλά πιο πολύ το λέω γιατί κάποια από τα θέματα. Έπρεπε να βρω κάποιε αποφάσει δημοτικό συμβουλίο να το παρελθόν. Γιατί έχουμε κάνει προσπάθεια μεγάλη για κάποια θέματα από εδώ μέσα. Και δεν μπορούσα να βρω γιατί. Και με τη δουλειά το πρωί και όλα αυτά, δεν πρόλαβα σήμερα. Δεν έχω βρει κάποια πράγματα, ίσως βοηθήσω το σώμα, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε 2-3 μέρες μπροστά μας για να το δουλέψουμε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Για να είμαστε λοιπόν εδώ, εξυπακούεται. Άρα λοιπόν αν μιλάμε σωστά, ομόφωνα, θεωρείται κατεπίγον με το θέμα. Τρίτο θέμα. Υποβολή πρόταση χρηματοδότηση βάσει τη πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα Φιλόδημο, στον άξονα προτεραιότητα ανέλυση. Αποκατάσταση δημοτικών κτλ. Για την πράξη με τίτλο αξιοποίηση, αποκατάσταση και ενισχύση εμβληματικών κτηρίων του Δήμου Άγκου. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο θέμα ζητήματα που μαζί για την έχουν συνάφεια θεωρούνται κατεπίγοντα αυτού διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολή τη πρόταση χρηματοδότηση είναι 31 Δεκάτου του 19. Αυτού 31 Δεκάτου. Θεωρεί το σώμα κατεπίγον το 3-4-5. Το θεωρεί ο μόνο και παίρνουμε στη συζήτηση του πρώτου θέματος. Λοιπόν, σας έχει μοιραστεί, η εισήγηση. Έχω ψηφορίες, δεν είναι έτοιμα. Έχουν γίνει προτάσεις από ό,τι ενημερώνομαι και από τον κύριο Σουλιακή και από τον κύριο Καπάκη και από τον κύριο Δήμαρχο. Λοιπόν, από το συνδυασμό Άνδρος Νέοι Ορίζοντες προτείνονται ο Θεοδόσιος Ζούλης του Ιωάννη
Ο Ψήφιος και ο Αντώνης Αντώνοβλου του Ελευθερίου. Βάζω κατά τα γράμματα του Ελευθερίου. Από το σοβασμό η άλλη ζωή μας είναι όλοι και τέσσερι. Όλοι στην υποψήφια. Και τέσσερι υποψήφια. Μάλιστα. Ένα σε πέντε. Έκανε μια έκθεση στην εκλογή, πάντως, στην υποψηφιότητα. Κάνουμε κόντρα μεταξύ μας. Τους αρέσει. Όμως τους αρέσει. Τους πειράζει. Κάνα την κόντρα, δεν έχουμε καταλάβει. Μας έκανε την κάνει και μεταξύ σας, είναι αποδεκτή και ευρύτερα. Και την ωραία τραμή εκλογή. Λοιπόν, είναι ευγενή σαν. Και το εσύ. Δεν ζούμε. Και η σύμπραξη προτείνει τον κύριο Δημήτρη Γιαννίση και τον κύριο Νικόλαο Στεφάνου. Οι έδρες είναι μία-μία-μία. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Και η σύμπραξη να προτείνει μέλος. Πάντα είναι κύριο συνδυασμό. Η σύμπραξη είναι ο συνδυασμό. Πώς. Τώρα εκδούμε ως ένα συνδυασμό κοινή. Το ξανακούω, κάτσε εδώ. Για ξαναπείτε λοιπόν του συνδυασμού για να του ακούσουμε. Του συνδυασμού. Του συνδυασμού του τελευταίου που είπατε. Είπατε για το σύμπραξη. Η σύμπραξη. Ένα συνδυασμό. Η σύμπραξη. Α, η σύμπραξη όλοι. Ναι, προτείνουν τον κύριο Γιάννηση και τον κύριο Σαββάτο. Την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 42/14 κατεγραφάθηκε εκ νέου την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του 1999 η περιοχή μέχρι και τα λοιπά του παρόντο. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, λοιπόν, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να προβλέψει την εκλογή των εκπροσώπων του ΣΤΕΜ για την περίοδο ετών. Ειδικότερα, το δικαίωμα καταρτήσεως διαστόματος μεγάλων σχεδίων, διότι ένα από μέρους στις δημοτικές εκλογές εγκαθέρα με τον Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταρτήσουν την εφόσον έχουν συμπράξει και αδιατάξει το άρθρο 1 του νόμου 46 του 2019. Είναι η απάντηση στην ερώτηση που κάνει. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε σχεδιασμό, διαιρείται ο αριθμό των εκείνων του συνολικού του σχεδιασμού με τον αριθμό των εκείνων του συνολικού και των κλειδίων που καταπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Διευθυντική τη ΠΕΣΑ. Κάθε σχεδιασμό λαμβάνει τόσε ερωτήσει όσο το ακέραιο του λίγου αφήστηση αρνητική πράξη. Εάν οι έδρε προκλήσει που λαμβάνουν σχεδιασμού σύμφωνα με τον άρθρο είναι υπόθεση από τη διάθεση έδρε, οι έδρε προκλήσουν για μη κορυφαίο αναμείο στου σχεδιασμού ανάλογα με τα χρησιμοποιείται υπόλοιπα που έχουν σε κοινότητα από αυτό που έχουν μεγαλύτερο. Κατά μη των εδρών που άσχε χρησιμοποιεί και από που μετέχουν του σχεδιασμού που δεν έλαβαν μέτρα βάσει του εκλογικού μέτρου κατά το προηγούμενο εδάφιο, στην περίπτωση που το αξιοποιείται υπόλοιπο. Πλέον ο σχεδιασμό είναι ίσω, τότε δημιουργείται μεταξύ των αυτών δημόσια εκδήλωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη έδωση σχεδιασμού καταλαμβάνουν οι προσωπικά σχεδιασμού που έγραφαν του περισσότερου σταθμού προτίμηση κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφία, δημιουργείται δημόσια εκδήλωση πάλι από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι εκπροσώποι δεν διατάσσονται με τη σειρά τη επιλογή του σύμφωνα με τον αριθμό σταθμών προτίμηση. Άρα λοιπόν εδώ οι έδρε έτσι όπω έχουν υπολογίσει είναι μία για τη σύμπραξη, μία για τον Δημοτικό Συμβουλίο και μία για την άλλη ζωή μα. Ο κυρίου Γιάννη Ζωή μα είναι από δεύτερη κατά μία που τα χρησιμοποιεί τα υπόλοιπα. Είναι τέσσερι, δεν είναι τέσσερι, είναι μία. Σα ανακοίνωσα του συνδυασμού τη σύμπραξη και του Άντου Ζωή μα και Άντου Ζωή μα. Και ακολουθεί η διαδικασία τη εκλογή των πρώτων τη πέμπτη. Ψηφίζουμε τον Αξιλίδη, δεν πάμε. Λοιπόν, ψηφίσαμε όλοι. Gracias.
Καπάνης Ιωάννης. Αντώνογλου Σουσούδης. Αντώνογλου Σουσούδης. Αντώνογλου Σουσούδης. Αντώνογλου Σουσούδης. Τι κάνω, ήθελα να κάνω τον κλήρωση. Στεφάνο Νικόλαο. Σουσούδης Θεοδόσιος. Στεφάνο Νικόλαο. Γιαννήσεις Δημήτρης. Γιαννήσεις Δημήτρης. Αντώνογλου Σουσούδης. Αντώνογλου Σουσούδης. Γιαννήσεις Δημήτριος. Αντώνογλου Σουσούδης. Καπάκης Ιωάννης. Γιαννήσεις Δημήτριος. Γιαννήσεις Δημήτριος. Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν με τον υπολογισμό του μέτρου του μέτρου εκλέγει κάθε συνδυασμός από έναν σύμβουλο. Ο συνδυασμός της διάδοσης της ζωής μας καλύτερα από το πούμε. Ο συνδυασμός λοιπόν της διάδοσης της ζωής μας έλαβε ο κύριος Καπάκης τρεις και ο κύριος Τσαούς ένα. Άρα λοιπόν εκλέγεται ο κύριος Καπάκης με αναπληρωματικό τον κύριο Τσαούς. Από τον συνδυασμό άνδρους νέοι ορίζοντες, ο Θεοδόσιος Σούδης έλαβε 8 και ο κύριος Αντώνογλου έλαβε 8. Γράφατε και διαφέρματα με σχόλες τώρα. Παρακαλώ. Λοιπόν, άρα εκλέγεται ο κύριος Σούδης με αναπληρωματικό τον κύριο Αντώνογλου. Και από τη σύμπραξη μαζί για την άνδρο η άνδρος πρώτη μας σκέψη και νέο ξεκίνημα έλαβαν ο κύριος Γιάννης 6 και ο κύριος Στεφάνου 2. Συνεπώς εκλέγονται, ο κύριος Γιάννης εκλέγεται με έναν πραγματικό του τον κύριο Στεφάνου Νικόλα. Ωραία. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Λήψη απόφαση του Σούπερ Εκκλήσεως Μελετών. Έχει δοθεί από ό,τι βλέπω πολύ εισήγηση. Η μία μελέτη είναι τοπογραφική αποτύπωση του Δημοτικού Σχολείου, του περιβάλλοντο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Γαβρίου και η άλλη είναι τοπογραφική, γεωτεχνική και προμελέτη αρχιτεκτονική του Δημοτικού Σχολείου της χώρας. Δύο μελέτες που πρέπει να εγκριθούν προκειμένου να υπάρξει οριμότητα για την κατάθεση, είναι προαπαιτούμενο δηλαδή για την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης στο Φιλόδημο. Ναι, ναι, έχει εγκριθεί η μελέτη του Δημοτικού Σχολείου εδώ, το αυτή του έλεγα. Όχι. 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 Όχι, ναι, ναι. Αυτά που είχαν. Που είχαν πρώτη γενετία, δεν πειράζει. Όχι. Είναι. Υπογεγραμμένα την γενετία, αλλά δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Σχολείο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Συγγνώμη, προφανώς γιατί εκκρεμούσε η παρέκκληση όλων δόμησης. Ναι, υπήρχε, ναι, ήταν σε εξέλιξη. Δηλαδή αυτά εδώ ήταν μια. Αυτό δεν είναι μελέτη. Συμβούλιο δηλαδή. Όχι, δεν είχαν περάσει ποτέ από το Συμβούλιο γιατί εκκρεμούσε. Σε εμά δεν έχει περάσει Συμβούλιο. Η Εγνατία δεν ήταν μελέτη του Δήμου, ήταν μελέτη του Συμβούλιο. Γνωρίζω πολύ καλά την Εγνατία. Γνωρίζω πολύ καλά την Εγνατία. Με βάση αυτή. Με βάση αυτή. Με βάση το τοπογραφικό τη Εγνατία. Βγήκανε μετά από πολλά παραδόσε, πέρα δόθε μελετών και διορθώσεις και τοποποίησεις, βγήκαν οι όροι δόμησης για το σχολείο. Και βγήκανε το 16, αν θυμάμαι καλά. Το ΦΕΚ είναι το 16, 4 Νοεμβρίου, 3 Νοεμβρίου του 16. Και αφού βγήκανε οι περιβαλλοντικοί όροι, συγγνώμη, οι όροι δόμησης, τώρα προέκυψε η δυνατότητα χρηματοδότησης.
Εδώ φαίνεται ότι οι μελέτες παραδόθησαν το 11ο και το 10ο του 16ου αντίστοιχα. Το 2016, ναι. Ή παραδόθησαν από την Εκκρατεία. Ναι, ναι. Όχι, οι μελέτες της χώρας, λέτε. Τι είναι δύο, η μία είναι 10ο της χώρας, της χώρας είναι του 2012. Δημοτικό Σχολείο Χώρας, μελέτες της Εκκρατείας, 2012. Αν και παλιανή. Έχουμε ψηφίσει νομίζω και μια διαδικασία και χρηματοδότηση το που είχε ταχθεί λίγο στο παρακαλατικό, το οποίο σου θυμόταν, καλά, είχε προχωρήσει μια διαδικασία. Γιατί αυτή δεν προχωράει, σταμάτησε. Όχι. Η διαδικασία προχωράει. Αλλά τώρα, προσπαθώντας να καταθέσουμε πρόταση χρηματοδότηση στο Φιλόδημο, ένα από τα κουτάκια που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι υπάρχει συγκεκριμένη τοπογραφική μελέτη, υπάρχει συγκεκριμένα εξωτερικά. Εάν δεν τα έχουμε, συγκεκριμένα, χάνουμε μόρια στην ωριμότητα, να το πω έτσι. Χάνουμε ωριμότητα. Λοιπόν, υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση. Είχα κάνει μια επιστολή πριν από τις 21 Σεπτέμβρη και ζητούσα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη τέλος πάντων για χρηματοδότηση του κλειστού του γυμναστηρίου. Κανονικά σήμερα στο σημερινό συμβούλιο πρέπει να συζητηθεί στο πρώτο μετά τις 30 μέρες. Στο επόμενο ζητήθηκε μέχρι, δεν μπορεί, παίρνει μόνο έκτακτο θέμα. Εντάξει, δεν λέει ο νόμος αν μπαίνει σε έκτακτο ή σε τακτικό, λέει ότι στο αμέσως επόμενο μετά τις 30 μέρες. Δεν έχω θέμα να μπει στο επόμενο. Αλλά επειδή συζητάμε για το Φιλόδημο, μήπως λέω είναι ευκαιρία να συζητήσουμε κάποιο θέμα, αν υπάρχει δυνατότητα και κάπου έχει στραβώσει να μπει τώρα στο Φιλόδημο. Αυτό λέω. Αυτές αναλογίζονται. Ναι, για άλλο απλώς ο λόγος που ήρθαν αυτές οι μελέτες τώρα και στο επόμενο θέμα οι υπογορές που τάσουν είναι διότι είναι 31 δεκάτου. Οι άλλες που λέτε αθλητικά κλπ. Είναι 31 δεκάτου. Άρα Δημοτικό σχολείο Γαβρίου Δημάδου, λογικά στο 5ο. Το μέρος που έχουμε είναι στο 5ο. Το μέρος του είναι στο 2 όμως. Ναι, έχει σχέση με αυτό που θέλει να πει. Έχει να κάνει με το δημοτικό. Μάλιστα, ωραία, παρακαλώ. Οπότε δεν έγινε. Και παρακόμαστε. Για το 2ο. Για όσους δεν με γνωρίζετε, με το καλή μου εξούσεις, εφημέριος Γαβρίου. Και βρίσκομαι εδώ γιατί θέλω να εκφράσω την αντίθεσή μου στο συγκεκριμένο τοπογραφικό. Όχι σε αυτό το οποίο θέλει να φτιάξει ο Δήμος στο Γάβριο, αλλά
αντιτίθεμαι σε κάποιο έργο του Βασίλειου, αλλά στο συγκεκριμένο πρακτικό του αρχικού. Αντίδραση ή επιφύλαξη. Αντίθεση και επιφυλάσσουμε, όπως σας είπα και μέσα από τη διεύθυνση του Δήμαρχη, για την άσκηση παντός νομίμων δικαιώματος. Εγώ έστειλα στις 13 Πέμπτου του 2016 στο Δήμο ένα εξώδικο, αναφέροντας κάποια πράγματα και ζητώντας να διευθυνθούν κάποια πράγματα. Ο αριθμός πρωτοκόλλου που μου δόθηκε ήταν 3.315, αν δεν κάνω λάθος. Στις 2.30 ώρα σήμερα μου έθεσαν υπόψη ότι θα συζητηθεί το συγκεκριμένο τοπογραφικό. Δεν είχα τον χρόνο να ενημερώσω τον Σεβασμιότατο. Οπότε αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα πρέπει να μου δοθεί λίγος χρόνος να δω τι θέλει ο Δήμος, τι ζητάει ο Δήμος, να ενημερώσω τον Σεβασμιότατο και αυτός είναι ο οποίος θα δώσει... Τι αφορά η διαφορά μας, μπορούμε να μάθουμε. Η διαφορά μας ποια είναι. Όπως έχει κατατεθεί το τοπογραφικό, υπάρχει ας το πω κατ' εμέ μια σύγχυση η οποία μπορεί στο μέλλον να παράξει κάποια προβλήματα. Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να δείτε ένα σχόλιο. Κανείς ο τοπογραφικός του σχολείου μαζί με το προάβλιο του, αυτή τη στιγμή το αφισβητεί κάποιος. Δεν υπάρχει προάβλιος χώρος στο δημοτικό σχολείο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το προάβλιος χώρος, ο οποίος έχει κατατεθεί στο υποθυποφυλακείο του Γαμπρίου, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου. Η δυτική πλευρά είναι πλατεία Αγίου Νικολάου. Είναι μια ανανέωση του δημοτικού σχεδίου που έγινε το 1993. Δεν υπάρχει πουθενά οριοθετημένο αυτό που βλέπετε εδώ. 200 χρόνια το χρησιμοποιεί το σχολείο. Όχι, 200 χρόνια. 200 χρόνια. Υπάρχουν φωτογραφίες. Και είμαι εκεί, δεν είναι το ότι αυτή τη στιγμή. Όχι, καλά το. Καλώ το πρωί. Καλώ το πρωί. Μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ω προάβλιο χώρο του σχολείου, τη συγκαταθέσει όμω για τι εκκλησίε. Έτσι. Συγκατατέθηκε η εκκλησία στο να περασπιστεί μια ανάγκη, στο τα παιδιά να προαπτύσσονται σε έναν ευρύ χώρο και όχι στο δημοσιογραφικό χώρο της αναπληκτικής πλευράς. Εκεί συγκατατέθηκε η εκκλησία. Αυτό που είναι ως μαθησιμή ένστασή μου είναι το να ξεκαθαριστεί τι αποτυπώνεται να πάνω αυτή τη στιγμή επάνω στο τοπογραφικό αυτό και τι μπορεί αυτή η αποτύπωση να παράξει στο μέλλον. Εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω ειλικρινά, χαρτί, στις 12 Εγώ ουσιαστικά λίγο το δίνω και το πρέπει να είναι ένα θέμα. Το κάνουμε ένα θέμα. Το ίδιο θέμα. Για να το κάνουμε ένα θέμα για να μιλήσουμε. Περιμένουμε. Για να ακούσουμε λίγο, παιδιά. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτον, έχει θεωρηθεί, αλλά δεν έχει εγκριθεί, που είναι μια τυπική διαδικασία, όπως ξέρουμε εμείς στα συμβούλια, η έγκριση των μελετών. Με αφορμή την υποβολή ήρθε. Έχει θεωρηθεί από το, όπως είπε σωστά ο Πάτερ, από το 12/12/2016. Είναι ένα τοπογραφικό το οποίο αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση τη σημερινή, χωρίς να κάνει αναφορά σε καμία ιδιοκτησία.
Μπορώ να το δείτε όλοι. Αυτό το καταλαβαίνω μόλι. Προφανώς ήρθε σήμερα γιατί είναι, όπως είπε και ο κύριος Νικολάου, ένα στοιχείο που δίνει παραπάνω βαθμολογία στην πρόταση που θα συζητήσουμε στο θέμα 5 για το πολιτιστικό. Επειδή πραγματικά αναγνωρίζω και τον προβληματισμό του Πάτερ και να αποκαλύψω και μια συζήτηση που είχαμε μέσα, είναι ως εξής. Το θέμα 5, η υποβολή πρόταση έχει να κάνει με την τεχνική χρηματοδότηση. Αυτό που θα καταθέσουμε είναι σε επίπεδο προμελέτης και όχι οριστικής μελέτης. Αυτό που δεσμεύτηκαμε στον Πάτερ είναι ότι να κάνουμε μια συνάντηση εργασίας, αν θέλετε, υπάρχει και πρόσωπος και από τις άλλες παρατάξεις, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ με τον όποιον μελετητή προκύψει και με τον εφημέριο του ναού, και να συναποφασίσουμε ένα σχέδιο που θέλουμε που μπορεί να βοηθήσει και την Εκκλησία στην ανάπλαση της υφιστάμενης κατάστασης. Μέσα από τη χρηματοδότηση και αν εφόσον προκύψει η χρηματοδότηση. Αυτό που είναι κοινή αποδοχή είναι ότι είναι και αυτό που δείχνει και η χρήση του χώρου είναι ένας κοινόχρηστος χώρος. Το ιδιωτησιακό πολιτισμό δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρουμε, όπως σας μαθαίνω, ότι παλιά το δημοτικό είχε αποκτήσει μεγάλο το χρόνο και μπορεί να έχετε πολύ το δίκιο. Αυτό που εμείς όμως δεν πρέπει να δυνατήσουμε την πρόταση που να καταθέσουμε είναι, εγώ προτείνω το εξής, να εγκριθεί η μελέτη και να δεσμευτούμε ως προς την οριστική μελέτη σε συνεργασία με τον εφημέριο και να υπάρχουν πρόσωποι από τις άλλες δύο παρατάξεις, να καθορίσουμε το οριστικό σχέδιο το οποίο και θα υλοποιηθεί αν και εφόσον προκύψει η χρηματοδότηση. Και το ότι δεν ήρθε από την τεχνική υπηρεσία το 2016 μέχρι τώρα, προφανώς δεν ήρθε η ανάγκη, αυτό είναι και λίγο διαδικαστικό όπως έρχονται οι μελέτες, από τη στιγμή που την έχει θεωρήσει η υπηρεσία του Δήμου, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να δεσμευτεί στη θεωρία. Αυτό που θέλω να δείτε όλοι, το έδειξα και στο Πάτερ μέσα, είναι ότι το συγκεκριμένο, τοπογραφικό δεν αναφέρει διοκτησίες. Είναι μία αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Σωστά. Και τίποτα άλλο. Τις διαμορφωθήσεις. Τις διαμορφωθήσεις της υπάρξης, ναι. Χωρίς να υπάρχει όμως τίτλος διοκτησίας πουθενά. Δεν υπάρχει. Και καμία αναφορά. Υπάρχει όμως, ας πούμε, η παράδοση να θεωρείται ιδιοκτησία. Υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν και που ανάγκασαν τον Διοκτησιακό Συμβούλιο να ζητήσει ποινική δίωξη για καταπάτηση δικαιωμάτων του ναού από τον εισαγγελέα. Και εγώ το εξώδικα που έχω και το έχω κοινοποιήσει και στην εισαγγελία. Να πω λίγο κάτι. Η πρόταση που θα υποβάλουμε στο συγκεκριμένο έργο, η πρόταση που θα υποβάλουμε στο συγκεκριμένο έργο ουσιαστικά θα τολμήσω να πω είναι περιγραφική για το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή έχει, αν δεν κάνω θεοδόση, περίπου άλλους 4 ή 5 δήμους που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό και περιγράφει την πρόταση που είχατε κάνει εσείς και έχει απορριφθεί στο υπερά. Το 2016. Το 2016 το συγκεκριμένο τοπογραφικό ήταν στοιχείο της πρότασης που καταθέσαμε. Μπορεί να γίνει έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ αυτό που λέω για τη σημερινή μου την ανησυχία σας και να μην εγκλωβίσουμε στην κόντρα που υπήρχε πριν και προφανώς κακώς έγινε. Αν θεωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα κοινόχρηστο χώρο που θα έχουμε εμπλοκή και οι υπόλοιπες παρατάξεις και ο εφημέριος στη διαμόρφωση της οριστικής μελέτης που θα είναι και το έργο που θα εφαρμοστεί, άρα θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες της Εκκλησίας, είναι σημαντικό η ανάπλαση της όλης περιοχής να μην αφορά μόνο το κτίριο. Είναι σημαντικό η ανάπλαση της όλης περιοχής να αφορά όλη την περιοχή και το περιβάλλον του χώρου του ναού που θα γίνει όπως θα συμφωνήσουμε χωρίς να σας παρακάψουμε. Άρα το ιδιοκτησιακό μπαίνει στη βεβαίωση που θα χρειαστεί και για τον υφιστάμενο ιδιοκτησιακό σας χώρο παραχώρηση για αυτό το πρόγραμμα για να μπορεί να εκτελέσει το έργο. Καταλάβατε. Εγώ αυτή δεν είναι γιατί δεν θα έρθω στο συμβούλιο. Γιατί είναι, όπως ξέρουμε όλοι, ο Πάτερ καλά κάνει και δεν το ξέρει, γιατί δεν είναι το ξέρει. Είναι τυπική η έκκληση από το συμβούλιο, αλλά είναι απαραίτητο για να πάρουμε και να μην αδυνατήσουμε την πρόταση που θα καταθέσουμε. Άρα λοιπόν, να βοηθήσω. Το 2016 έγινε ένα ισογραφικό από τον Ανδρέα τον Παλά και υπογράφηκε από τον Κώστα τον Πλάνο. Όπως είπε και ο Δημαρχός, η αποτύπωση της πλατείας ως κοινόχρηστος χώρος είχε μόνο σκοπό να εξοραϊστεί και η πλατεία μαζί με το κτίριο. Και ο περιβάλλοντος χώρος δεν είναι. Αυτό όμως μπορούμε να πάρουμε δέσμευση τώρα σαν Δημοτικό Συμβούλιο ότι ιδιοκτησιακά δεν θα υπησέλθει, ξέρω κάποιος. Αυτό ακριβώς θέλω. Ως κοινόχρηστο λοιπόν, θα το δούμε ως κοινόχρηστο,
ώστε και η Εκκλησία να ωφεληθεί, αλλά και γενικά η περιοχή να ωφεληθεί. Και όταν θα υλοποιηθεί η πρόταση, οι απαραίτητες βεβαιώσεις θα χρειάζονται. Αλλά και σίγουρα δεν θα το διεκδικήσει κανείς αυτό. Τουλάχιστον ο Δήμος δεν θα το διεκδικήσει αυτό. Η ιδιοκτησιακά την πλατεία. Θεωρώ ότι δεν είναι δεν καταθέτει η Εκκλησία ε9. Μην ανοίξετε το Δεν εγκρίθηκε. Μετά τέθηκε άλλη μία ευκαιρία για να καταθέσουμε, αλλά δυστυχώς το κτίριο αυτό ήταν κάτω από 500 τετραγωνικά μέτρα. Και ήταν τότε για πάνω από 500 τετραγωνικά μέτρα κτιρίων και αυτό δεν πληρούσε αυτό το νόμο. Και έχουμε καταθέσει και άλλη μία πρόταση. Εκεί μήπως θα σας βοηθήσει αυτό ακόμα πιο πολύ όσον αφορά την οριμότητα. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μαζί μου, μόλις το βρω. Θα σας το φέρω, θα το καταθέσω, γιατί μπορεί να βοηθήσει στην όλη εξέλιξη της υπόθεσης. Άρα στρογγυλεύοντας την πρόταση, η πρόταση είναι για έγκριση της μελέτης, η έγκριση των μελετών και όσον αφορά τη μελέτη του Γαβρίου, δεν εμπισεχόμεθα σε ιδιοκτησιακά θέματα. Θεωρείται ότι ο χώρος είναι όπως. Εγκρίνουμε τη μελέτη που είναι όπως. Έλα, για μην ένας χώρος ο οποίος είναι κοινόχρηστος. Σε ποιον ανήκει. Κοινόχρηστος θεωρείται να τις παραχωρήσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διεκτησιακό. Απλώς το αφήνω. Δεν υπάρχει διεκτησιακό. Δεν μπορούμε. Δεν υπάρχει διεκτησιακό. Δεν υπάρχει διεκτησιακό. Δεν υπάρχει διεκτησιακό. Σαν δημοτικό συμβούλιο, δεν μπορεί να πω ιστορική αναδρομή. Μια ιστορική αναδρομή. Το υπόπεδο εκεί ήταν γύρω στα 10 στρέμματα. Λοιπόν, το 1870 παραχωρήθηκε στην Εκκλησία. Χτίστηκε ο ναός από τον Τζέπι, Τζανί Τζέπι. Από το 1870 μέχρι που υπήρξε το πρόβλημα αυτό της προαυνήσεως, το οποίο δεν τέθηκε ποτέ θέμα από κανέναν, ότι αυτός ο χώρος, ο περιβάλλον χώρος της Εκκλησίας δεν ανήκει στην Εκκλησία από κανένα. Και απόδειξη τούτου είναι το ότι κανείς δεν έκτισε εντός αυτών των ορίων που βλέπετε. Άλλες, ας το πούμε έτσι, επεμβάσεις γίνανε, οι οποίες διαμόρφωσαν ένα άλλο καθεστώς από αυτό που υπήρχε τότε. Ας πούμε, έχει γίνει ένας δρόμος, ο οποίος δεν υπήρχε πουθενά, ποτέ, πουθενά σε καμία φωτογραφία, πουθενά και έχει γίνει δρόμος. Είναι καθεστώς αυτή τη στιγμή. Ενώ δεν υπάρχει στα σχέδια. Ουδέποτε δεν υπάρχει αναδείγμαση. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, σαν δημοτικό συμβούλιο, να συζητήσουμε για τέτοια πράγματα. Δεν το πάμε να συζητήσουμε. Αυτό ο χώρο από το 1900. Ο κοινόχρηστο στην πόλη είναι προάγμα του σχολείου. Όχι, όχι. Πώ δεν είναι. Τι είναι. Είναι σχολείο. Δεν πήγε ένα σχολείο εκεί, δεν πήγε. Δεν πήγε 1900. Πώ ήταν έτσι. Μια ιστορία, ας πούμε, πρώτη υπόθεση. Κακώς, ας πούμε, βγήκε έξω. Εγώ δεν αντιδρώ στο να διαμορφωθεί ο χώρος. Σωστό, εντάξει, το κατάλαβα. Αντέδρασα, και αυτός είναι και ο φόβος μου αυτή τη στιγμή, αντέδρασα κάποια στιγμή όταν επέτυχε το θέμα, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού κάποιων ανθρώπων έχουν κάποια άλλα σχέδια. Από εκεί το κοιτάξαμε. Αυτό εμένα με εντοπίζει και αυτή τη στιγμή δεν συγκατατίθεμαι μόνος μου χωρίς να έχω την εντολή στο σχολείο. Κατάλαβα, εντάξει, παρακαλώ λίγο. Παρακαλώ λίγο, εντάξει. Όχι, δεν είναι ο πρόεδρος.
Για να μιλήσω, κύριε Σιγητή. Να πω λοιπόν, εγώ νομίζω ότι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τη διαδικασία. Μην μου πετάξετε τα χεράκια, δεν είναι δημοτικό. Μιλάει μετά το δήμαρχο ή σε κάποιο δήμο μέσα κάθε στιγμή. Πρώτος μιλάει ο κύριος Σούδης, μετά μιλάει ο κύριος Καπάκης, μετά θα μιλήσει η κυρία Μαμάη που είναι από την πλειοψηφία, αν δεν έχει κάποιος από την πλειοψηφία θα μιλήσει η κυρία Μαμάη, μετά θα μιλήσει οποιοσδήποτε δημοτικό συμβούλιο και τελευταίος του. Δεν μπορεί να γίνει. Μην πετάμε να μιλήσω πρώτα, δεν μιλάμε. Δεν το περάσαμε. 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 Προφανώς είναι ένα θέμα που αφορά την τοπική κοινωνία. Εμείς δεν μπορούμε ούτε να αποφανθούμε ούτε για το διοικητικό, ούτε πώς ο χώρος στο διάβατο το χρόνο χρησιμοποιήθηκε είτε από τους πολίτες είτε από την Εκκλησία. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως να αξιοποιηθεί προς όφελος και της τοπικής κοινωνίας και όλων των πολιτών και της Εκκλησίας και όλων. Και θεωρώ, δηλαδή, ακούγοντας και την πρόταση. Κύριε, που συμφωνείς μαζί μου. Απορρίπτει. Έχει μου κάνει. Αυτό το κοντινό μας έφερε πιο κοντά. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν θα πέσει από το λόγο εκεί πέρα. Παρακαλώ, θα συνεχίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλεγα λοιπόν το εξής ότι δεν είναι το θέμα να συζητήσουμε εμείς το διοικητικό. Θα είναι ένα θέμα που αφορά άλλες δομές διοίκησης, ειδικές, οι οποίες ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εμείς αυτό μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος. Και για να γίνει αυτό το δήμαρχε, νομίζω ότι πρώτο λόγο έχει το τοπικό συμβούλιο, η τοπική κοινότητα με τους πολίτες. Θα πρέπει να είναι μια διεξοδική συζήτηση και με την Εκκλησία, αλλά και με τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής που δραστηριοποιούνται στη γενικότερα. Γιατί ξέρετε, το Γάφνη και ο Δήμος Συγκρούσας το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχει προβλήματα και ελλείμματα, έλλειμμα χώρων, πολιτιστικών χώρων, ακόμα και για μια ημερίδα που θες. Μια συγκέντρωση να κάνει δεν υπάρχει ένα βασικό χώρο στο κάτω. Δηλαδή, ο από δεύτερο. Εκεί είμαστε για τα γνωρίζουμε. Για να καταφέρουμε την πρόσφυγα. Άρα λοιπόν συμφωνούμε. Προφανώς την υπερψηφίζουμε, αλλά όλα αυτά μπορούν να γίνουν με συζήτηση και όχι με συγκρουσιακό περιβάλλον. Όλοι λένε για να γίνει πολιτιστικό κέντρο. Αυτό που θέλω να πω ότι όντως το σχολείο, ο πλάτος χώρος του σχολείου και στα αρχεία του πυκνοφυλακίου είναι η ανατολική πλευρά σαν πλάτος χώρος. Τώρα εκεί που είναι η πλατεία, είχε τότε γίνει περίφραξη λόγω της ανάγκης του σχολείου. Για να μιλάω το παιδιά. Ναι, για να σχολεί το παιδιά που σας σχολείο. Απλά αυτό μόνο. Εγώ έχω δύο μεγάλες ενστάσεις. Η πρώτη είναι για το κατεπήγον του θέματος. Δεν μπορώ να καταλάβω, ο φιλόλογος είναι γνωστός. Δεν δημιουργήθηκε τώρα για τον ημερό μας. Γιατί λοιπόν έρχεται τελευταία στιγμή σαν κατεπήγον, ποια κριτήρια το κρίνα να πει κατεπήγον, θα έπρεπε να έχει κοινοποιηθεί αυτό που θέλατε, το ήθελε το Δημοτικό Συμβούλιο ή η διοίκηση του Δήμου να προταθεί για πολιτιστικό κέντρο. Θα έπρεπε να έχει γίνει μια κοινοποίηση στην κοινότητα, να έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος, η Δημοτική Σύμβουλη, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι, δεν έχουν έρθει ουρανοκατέβατοι, να γίνει ένα τοπικό συμβούλιο. Μην γελάς, Δημαρχέ. Θα πρέπει να ενημερωθούν οι κάτοικοι, να ακούσουμε τις απόψεις τους και από εκεί και πέρα να αποφασίσει το τοπικό συμβούλιο και να έρθει προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η δεύτερη ένσταση είναι ότι εσείς έχω την εντύπωση ότι τα τοπικά συμβούλια τα θέλετε μαριονέτες. Δεν νομίζω ότι θεωρείτε ότι έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο όταν γίνονται αποφάσεις για θέματα της περιοχής του. Αυτά, τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, ψηφοφορία. Το δύο. Να μπορώ να ζητήσω να καταθεθεί η άποψή μου ότι θα ασκήσω κάτι τέτοιο. Έτσι, κάθε νόμιμο. Αλλά εγώ δεν παραλάβω την έκφραση γιατί καταλαβαίνω την αγωνία σα και να προσθέσω και κάτι που ξέρασα. Ένα λεπτό. Όχι, να τελειώσω γιατί ξέρω ότι θα το πετάξω. Για τον προάγριο χώρο, συμφωνώ ότι αυτό ο χώρο πρέπει να είναι κοινόχρηστο. Δεν μπορεί να δεσμευθεί ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Διότι στην εκκλησία γίνονται εκδηλώσει, γάμοι, να πρέπει να πηγαίνουν και άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να κλείσει και να μην μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε έχει προβλήματα για να πάει να εκκλησιάσει. Δεν είπε κάτι τέτοιο πράγμα, νομίζω, ο Δήμαρχος.
Νίκο. Δεν, δεν νομίζω να ακούσαμε αυτό το πράγμα, να πει ο Δήμαρχος θα κλείσει τον άνθρωπο χώρο. Να ξέρουμε τώρα τι λέμε τώρα, να πούμε τι λέμε και να καταλαβαίνουμε. Και λόγω κλίματος και λόγω χωρών, κυρίου Χέλμη, θα πατήσω εκτός έτους σας. Αλλά θα επαναλάβω τη δέσμευση που είναι ουσιαστική στον Πάτερ, ότι στη διαμόρφωση της τουριστικής μελέτης δεν πρόκειται να παρακάμψουμε ούτε εσάς, ούτε στους εκπροσώπους του παραδάσματος. Στη Μητρόπολη, σαν κόσμο στη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν το δεύτερο θέμα, παρακαλώ να μας έχετε λίγο. Και να προετοιμάσετε και το δεσπότη Πάτερ, να το πείτε ότι κυβέρνηση είναι ένα πολύ ωραίο ανοιχτό θέατρο. Παρακαλώ. Σταμάτα, συνήθει πολύ. Να προετοιμάσετε. Λίγο εδώ προσθέτω τα κύριε. Να παραγωνήσω πάλι. Είναι παράδομες. Με μικρό. Αυτές είχαν γίνει από τις ούλες μαμάκες. Εσύ δεν είναι. Λοιπόν, παρακαλώ. Το δεύτερο θέμα, λοιπόν, μπαίνει στην ψηφοφορία ως λήψη απόφαση του Σούπερ Εγκλήσεως Μελετών και όσον αφορά τη μελέτη του Γαβρίου, του Μελετικού Σχολείου του Γαβρίου, εγκρίνεται η μελέτη χωρίς να επισέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο στο ιδιοκτησιακό θέμα της περιοχής του ιδιοκτησιακού θέμα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Το ίδιο με το 5 υποθέτω, αλλά το ίδιο η μελέτη, ανέγεση ή και αποκατάσταση του δημοτικού κτηρίου. Με τις αξιοποίησης αποκατάσταση του εγκληματικού κτηρίου της δημοσιακής λειτουργίας. Για την πράξη με τρίτο παρακαλώ. Αξιοποίηση, αποκατάσταση και διασύνδεση εγκληματικού κτηρίου του Δήμου Άμβου. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε κάτι στην τριά. Δείτε εσείς ή ο σύνδερος παρακαλώ. Είναι η υποβολή του κομμάτου χρηματοδότησης. Θα καλύψει, λέει, με άλλες τους τόσες ήδη οι πόροι και τα λοιπά και μία επιλέξη με τα πάνω σε πόσο να θέλουμε πίσω να ρωτήσουμε από την έλεξη. Παρακαλώ, κύριε Σύνδρο. Παρακαλώ να ακούσουμε λίγο την ψηφιδή. Πρόκειται για την πρόσκληση 8 του προγράμματος Φιλόδημος 1 που μιλάει για αξιοποίηση και αποκατάσταση εμβληματικών κτηρίων. Εδώ η πρόταση είναι να αυτή η πρόταση έχει ένα βασικό προαπαιτούμενο. Πρέπει να είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση λοιπόν είναι να κατατεθεί η αποκατάσταση της εισόδου ουσιαστικά της χώρας που θα περιλαμβάνει την κατασκευή του πολιτιστικού κέντρου δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο, στο Ανοιχτό Θέατρο, την κατασκευή του δεύτερου ορόφου στα πολιτήρια, στα καμαρίνια τέλος πάντων του θεάτρου, αποκατάσταση του κτηρίου αυτού εδώ, του Δημαρχείου, αποκατάσταση του κτηρίου της αστυνομίας, του παλιού Δημαρχείου, όλοι οι γύρω δρόμοι και χώροι θα αποκατασταθούν με υπογειοποίηση της ΔΕΗ, με δημιουργία πεζοδρομίων κλπ. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο project. Αυτό βάση του Φιλόδημου θα γίνει με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, άρα η πρόταση ουσιαστικά περιλαμβάνει μόνο την περιγραφή του τι προτιθέμεθα να κάνει. Έχετε περιγράψει μέχρι τώρα κάποια κτίρια εδώ, μέσα στο χώρο. Τι για το Δήμο άλλο δεν είναι. Ναι, γιατί. Το θέμα είναι μόνο το χώρο. Ναι. Αυτό το θέμα το τρίο. Το τρίο είναι το πότε είναι για την πρόσκληση. Είναι για την χώρα. Πότε είναι για την πρόσκληση. Πότε είναι για την πρόσκληση. Το 4 για το Δήμο και το 5 για το Δήμο. Συγγνώμη. Αυτή η πρόσκληση είναι 14 Μαΐου του 2019. Να πω λίγο για την πρόσκληση. Και η προθεσμία είναι 31 λεπτά. Τι ασφαίρεται. Μόνο για την χώρα Επίσης, Δήμο Άντρου. Δεν λέει χώρα. Το 3 Άντρου με φέρει πρόταση για την χώρα. Πάμε. Αυτή. Η πρόταση αναφέρεται
σαν εμβληματικά κτίρια του άθλης βαθμοκτηρίων που σας είπα και των, και των ενδιάμεσων χώρων στη χώρα της Άμβλου. Αυτή είναι η πρόταση. Είναι η πρόταση η δική σας εδώ. Όχι, με βάση της πρόσκλησης. Από λίγο να διαφορετικά. Είναι αυτό που έχει γίνει ολόκληρη προεργασία και είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε στο φιλόπεδο. Καταρχήν, όταν βρήκαμε αυτή την πρόσκληση, αντιμετωπίσαμε, θα πω, ιδιαίτερα προβλήματα. Καταρχήν, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε το ελάχιστο όριο που είναι τα 10 εκατομμύρια. Είναι μια περίεργη πρόσκληση. Δηλαδή, προβλέπει και τις μελέτες και τους αρχιτεκτονικούς. Δεν θέλει όριμα έργα. Θέλει μια τεχνική περιγραφή και μια λογική πώς με κάποια εμβληματικά κτίρια, άρα πρέπει να είναι κοντινές οι αποστάσεις τους, μπορείς να αναμορφώσεις συνολικά μια περιοχή και ουσιαστικά να, επαναχρησιμοποιήσεις κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ή χρήζουν αναβάθμιση. Άρα για αυτόν τον λόγο περιορίζεται σε μια περιοχή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν δημοτικά κτίρια ή κτίρια ή που έχουν κάποιες μελέτες τα οποία να μπορούν να αναμορφώσουν συνολικά μια περιοχή. Άρα δεν μπορεί να βάλει ένα κτίριο εδώ, ένα στο Όρθι και ένα στο. Θα μπορούσε να βάλει δύο στο Γάβρο, το παλιό και μετά. Και το άλλο τη φεφή πίσω πρέπει να είναι. Πρέπει να φτάσει σε μια οικιστική ενότητα και να φτάσει σε μια ευρύτερη τέλο πάντων περιοχή που να περιγράψει το story και να φτάσει τα 10 εκατομμύρια. Αν βάλει το κοινοτικό στο Γάβρο και τη φεφή, θα φτάσει τα βία στα 800.000 εκατομμύρια. Το πρόβλημα αυτή η πρόταση. Και δεν ξέρω και πόσο θα είναι και βιώσιμη, γιατί νομίζω από την πληροφόρηση που είχα από τον Γενικό Γραμματέα που επισκέφθηκα εχθές, είναι και λίγο φωτογραφική ως πρόσκληση. Μάλλον περιγράφει ένα κτίριο στην Πάτρα, να το ξέρεις, Γιάννη του Λαβρόπουλου, νομίζω. Και στη Ρόδο. Το, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω και πόσο τύχη έχουμε. Και γι' αυτό. Δηλαδή η φιλοσοφία ήταν ουσιαστικά παλιά θέατρα, παλιά εργοστάσια, γι' αυτό και βάζαν σαν ελάχιστο όριο τα 10 εκατομμύρια. Εμείς λοιπόν εδώ και ένα μήνα. Πόσο είναι το συνολικό ποσό που έχουμε γι' αυτό το. Αρχικά νομίζω είναι γύρω στα 150 εκατομμύρια. Και γι' αυτό ένα από του λόγου που δεν κάναμε 31 του μηνό στο Συμβούλιο και το κάνουμε τώρα είναι ότι μας είπανε μέχρι την Τρίτη καταθέστε να δούμε τι θα γίνει και, πώς θα διαχειριστεί. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ή όχι. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα ήταν το πώς θα μπορέσουμε να συγκροτήσουμε την πρόταση ώστε να υπερβούμε τα 10 εκατομμύρια. Από την έρευνα που κάνουμε, αυτό μπορούσε να συμβεί μόνο στη χώρα. Περιλαμβάνει και ανέγερση και επισκευές. Ναι. Και ανέγερση και ανοιχτό δηλαδή. Ναι. Καλά, πρέπει να είναι. Και πεζόδρομος ανάμεσα, δωρεάν πρέπει να είναι. Εγώ δεν δηλώνω να το λέω αυτό. Θα το διεκδικήσουμε γιατί είναι σε επίπεδο μόνο τεχνικής περιγραφής της πρότασης και ό,τι στοιχεύουμε. Στοιχεία οριμότητας στην πρόταση δίνει και το οριμοτομικό που γίνει στην ευρύτερη περιοχή του θεάτρου και οι μελέτες που έχουν προχωρήσει για το κλειστό πνευματικό με τον κύριο Τάτο δίπλα από το θέατρο. Αυτά δίνουν κάποια στοιχεία οριμότητας, αλλά είναι λίγο φλού αυτή η πρόταση, είναι λίγο περίεργη. Αν με επιτρέπετε να διαβάσω μόνο δύο αράδες από την πρόσκληση που λέει στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο βιώσιμο κτίριο ή κτηριακό σύνολο που θα ενσωματώνει το ιστορικό ή και το πολιτιστικό παρελθόν της περιοχής θα αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό το υφιστάμενο υψηλή σημασία κτηριακό απόθεμα ώστε να αποτελέσει εκ νέου το πόσιμο συνδέοντας την παράδοση με τη σύγχρονη βιώσιμη οικονομία. Αυτό χρειάζεται. Λοιπόν, υπάρχει κάποια ερώτηση εδώ? Όχι. Όχι, εγώ δεν έχω ερώτηση, αλλά θέλω να πω κάτι. Προφανώς συμφωνούμε. Θέλει να το πω, να τα αποδεχθεί κάποιος άλλος. Δεν άκουσα κι εγώ. Λοιπόν, προφανώς και εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε ίδιες τέτοιες προτάσεις και να διεκδικήσουμε ακόμα και αν πολλές φορές δεν μπορεί να μην έχει και τύχει μια τέτοια πρόταση και ουσιαστικά άλλοι δίνουν να έχουν μεγαλύτερη συνάδελφα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το φιλόδομο σε αυτή τη στιγμή. Είναι, δεν ξέρουμε ακριβώς, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, ήδη δεν έχουν και νομίζω έχει δει και το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό ότι πάρα πολλά έργα που είχαν εγκριθεί σε διάφορα άλλα προγράμματα του φιλόδημους που ήταν υποέγκριση, δεν έχουν ειδικά με την καινούργια κυβέρνηση, δεν έχει εγκριθεί κανένα. Είναι ένα θέμα που όλοι περιμένουμε, μακάρι να το προχωρήσουμε. Πρέπει στην απόφαση να περιληφθεί και η φράση ότι η προτινόμενη πράξη θα περιληφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί, παύλα τροποποιηθεί. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Όταν τροποποιηθεί, λοιπόν, το έχει εκπονηθεί. Ναι, απλώς σε διάβασα το. Αν γίνει επιχειρησιακό,
Βάλε το εκεί. Πρέπει να τροποποιηθεί. Λοιπόν, έχουμε ομοφωνία. Θέμα τέταρτο. Υποβολή πρώτα σηματοδότηση βάσει πάλι του προγράμματος πιλόδημος. Για την πράξη με τίτλο ανέγεση και επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Μόρας Δημών. Ξεκινάει και εδώ η εισήγηση. Την υποβολή λοιπόν της πρότασης χρηματοδότησης για το υποέργο, κτίριο του έργου 1, εξορισμός και επέκταση του Δημοτικού Σχολείου του έργου 2, συνδέσεις με δίκτυα της ισοπεδίας, ο Δήμος θα καλύψει με άλλες πιστώσεις ή μπορεί τις μη επιλέξιμες δαπάνες εφόσον αυτές προκύψουν κατά πρέπει. Υπάρχει κάποια ερώτηση εδώ, καμία τοποθέτηση. Η εισήγηση ποια είναι δηλαδή. Εισηγούμαστε την υποβολή πρόταση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος του συγκεκριμένου, η οποία θα περιλαμβάνει τα κάτω τι υποέργο. Πρώτο, κύριο υποέργο 1, εξυγχρονισμός και επέκταση δημοτικού σχολείου χώρα Άγγλου, υποέργο 2, συνδέσει με τα δίκτυα κοινή ωφέλεια. Λέω καλά. Ναι. Είναι πρόσκληση 5 στο φιλόδημο 1. Με τα δίκτυα κοινή ωφέλεια, δηλαδή είναι αυτό. Αυτό πρέπει να πει σαν υποέργο, γιατί για να προβλέψουμε την περίπτωση η ΔΕΗ να μας ζητήσει κάποια πολλά χρήματα για να μας συνδέσει. Ρεύω νερό, τι λέω. Και αυτό από τις 31 πέμπτου του 19 είναι. Ναι, 31-10. Από τις 31 πέμπτου του 19 λέω είναι η πρόσκληση. Η πρόσκληση ήταν από... Και την εφέρουμε παραμονή του Αγίου Δημητρίου. Έχω πει παπά εδώ, μας κάνει κατευθείαν λειτουργία να μας πάει κατευθείαν. Να θυμίσουμε ότι εμείς είμαστε εδώ, από την πρώτη να. Ένα μήνα. Οι προηγούμενοι δεν μπορούν να κάνουν μια πρόσκληση για κάθε δημιουργία. Ένα μήνα. Ένα μήνα. Οκ, εξαριστερό. Το μικρόφωνο. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόταση προκειμένου το Δημοτικό Σχολείο της χώρας να εξυγχρονιστεί και να γίνει το νέο κτίριο με το παλιό να φτιαχτεί. Σωστά εσύ δεν είναι. Ναι. Είναι αυτή η προμελέτη που διαβάσαμε της Εγνατίας. Είναι η προμελέτη της Εγνατίας, ναι. Λοιπόν. Και η οριστική που προέκυψε. Είναι το δύο θέμα, εδώ είναι η υποβολή της πρότασης. Ωραία. Απλά για να βοηθήσω, καταρχάς ευχαριστούμε το, από ό,τι κατάλαβα πριν, είναι αλήθεια πραγματικότητα τον κύριο Καμπάνη, ο οποίος προσφέρει και να δώσει χρήματα για την μελέτη. Τι πήραμε, θα πάρουμε και προθέσεις, ναι. Ναι, όχι, να το πούμε στο Συμβούλιο. Ναι. Θα έκλεινα αυτό, ναι. Γιατί πρέπει να το πούμε. Ο οποίος προσφέρει να χρηματοδοτήσει αυτή την πρόταση, η οποία θα κατατεθεί. Απλά εγώ... Είμαι λέει. Απλά θα ήθελα να πω το εξής. Προηγουμένως από κάποια που πόθηκε, δεν ξέρω ποιο, δεν θυμάμαι. Μάλλον από τον Γιάννη τον Καβάκη. Λοιπόν, έχω εδώ ο Δήμος της Άμβου, εμείς δηλαδή τη Δημοτική Αρχή, είχαμε κάνει μία πρόταση στο Ταμείο Παραγραφικών και Δανείων, η οποία δυστυχώς τράβηξε πάρα πολύ καιρό με τις διαδικασίες όλες αυτές που υπάρχουν. Όμως, κάπου στο Μάιο, θα το διαβάσω αν είναι αυτό, δώστε μου μία πρόταση. Λοιπόν, μας είχε απαντήσει το παρακαταθηκόν, θετικά, μας είχε απαντήσει το παρακαταθηκόν, αποδοχή χρηματοδότησης λοιπόν. Πήραμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή από το Ταμείο Παραγραφικών και Δανείων ποσού 85.000 ευρώ για μελέτες του Δήμου Άμμου. Η μία μελέτη αφορά την ανέγερση κτηρίου του παιδικού σταθμού της χώρας της Άμμου και ήταν το ποσό 54.000. Και η άλλη μελέτη αφορά τον εξυγχρονισμό και την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου της χώρας της Άμβου ποσού 30.000 ευρώ. Προσπαθούσαμε να βρούμε χρήματα προκειμένου να φτιάξουμε τη μελέτη και να το εντάξουμε. Διότι, θα το πω για την ιστορία εδώ, το Δημοτικό Σχολείο πέρασε από κύματα πολλά προκειμένου να φτάσουμε. Ίσως καθυστερήσαμε 8 μήνες, 9 μήνες, αλλά για να φτάσουμε στο σημείο αυτό περάσαμε πάρα πολλά. Εδώ λοιπόν, σαν Δήμος είχαμε κάνει, είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό, γιατί είχε γίνει μια εισίδωρα, δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ μέσα στην επιτροπή αυτή που φτιάξατε τη μελέτη, την, πώς το λέτε αυτό, που βγαίνει το κοστολόγιο για μια μελέτη. Το προϋπολογισμό έχει γίνει μια συγκεκριμένη έκφραση. Προμέτρηση. Κάπως έτσι.
και είχε βγει ένα ποσό 100, αν θυμάμαι καλά, 14.000 ευρώ. Τα οποία τα μεταφέρουν από το παραγραφικό, τα υπόλοιπα που είναι για το δημοτικό σχολείο της χώρας, τα βάζαμε για να, για να προχωρήσει αυτή η μελέτη. Θα σας πω ότι το 2016 στις αρχές, το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν το θυμάσαι εσύ τώρα, απέρριψε τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, απέρριψε την παρέκκληση των ονοδόμησης του Δημοτικού Σχολείου. Το θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι, δεν το κυριζόμουν εγώ, αλλά το απέρριψε. Ξέρω ότι υπήρχαν. Μετά, με την Εθνική Υπηρεσία κάποτε, το ξαναβάλαμε στο ΣΤΕ και τον Νοέμβριο του 2016 το Συμβούλιο Επικρατείας μας επέτρεψε στο τέλος του 2016 να προχωρήσουμε με αυτή την παρέκκληση των οροδόμησης. Γιατί κάποιοι από εδώ έχουν γράψει ότι δεν έχουν κάνει τίποτα για το σχολείο. Λοιπόν, και συνεχίζω και λέω το εξής. Είναι σημαντικό να ακούσετε αυτό, διότι μετά πήγαμε στην Εγνατία για να προχωρήσει η Εγνατία τη μελέτη, γιατί εκείνη είχε κάνει την πρώτη μελέτη του και πήγε ο Ισίδωρος. Και η Εγνατία τον Ιούλιο του 2017, να βλέπω καλά, ο κύριος μας ο Κώστας μας απάντησε ότι σε ένα πλήρες έγγραφο με όλο το ιστορικό ότι η σύμβαση της ΕΟΑΝ με το μελετητή Αιγαίων δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι είναι σε διαδικασία διάλυσης το Αιγαίων, διότι από πτυχίο β' τάξης πήγε σε γάμα τάξη, από γάμα τάξης πήγε σε β' τάξης και δεν μπορούσε να κάνει τη μελέτη του σχολείου. Και ψάχναμε τότε να βρούμε άλλον φορέα να κάνουμε τη μελέτη και χρήματα για να βάλουμε τη μελέτη. Και γι' αυτό το βάλαμε από το παραγραφικό για να προχωρήσουμε τη μελέτη αυτή. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Με ψυχολογία ξεμπλοκάρετε. Και επιταγίνετε. Ίσως ξεμπλοκαριστεί, αλλά πρέπει να βρεθεί και ο μελετητής. Θα είναι το Αιγαίο. Αυτό είναι θέμα του χορηγού. Εμεί τη μελέτη δεν παραλάβουμε. Ωραία. Απλά όμως εδώ για να είναι ο χορηγός, θεωρώ να είμαστε εντάξει μαζί του, πρέπει να γνωρίζει ότι έχουμε εντάξει ένα ποσό της μελέτης στο Ταμείο Παραγραφικών. Εκτός και αν μπορείτε, Δήμαρχε, ή μια επιτροπή να πάει στο Παραγραφικό και να κάνει τροποποίηση και τα χρήματα αυτά να βάλει και από αλλού. Για να μην χαθούν τα χρήματα αυτά και ούτε αυτά τα χρήματα να είναι διπλοπληρωμένα προκειμένου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχει προκύψει, δηλαδή υπάρχει μελετητής. Όχι μελετητής. Έχει μια διαδικασία για την χρηματοδότηση για να προκύψει μελετητή. Όχι διαδικασία, έχει ολοκληρωθεί. Ναι, το Ταμείο Παραγραφικό λοιπόν περίμενε. Έχουν δεσμευτεί χρήματα. Είναι δεσμευμένα βεβαίως. Το Ταμείο Παραγραφικό λοιπόν περίμενε από εμάς μια έκκληση Δημοτικού Συμβουλίου την οποία την κάναμε τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο του 19. Γιατί το Μάιο το πήραμε αυτό και μετά μας είπαν θέλουμε μια έγκριση. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Άδρου στους όρους και στις συμφωνίες για τη σύμβαση με το Ταμείο Παραγραφικών και Δανείων. Αν θυμάσαι πρόεδρε, και το είχαμε πάρει τον Ιούλιο. Και είχαμε στείλει και περιμένουμε την απάντηση. Δεν ξέρω αν την έχουμε πάρει. Δεν ξέρω αν έχει πάρει τεχνική υπηρεσία η απάντηση. Τώρα έχει έρθει. Απλά τα θέτω αυτά, τα καταθέτω στο Δημοτικό στο Σώμα προκειμένου να το κοιτάξετε για να μην. Μην χαθούν τα χρήματα. Από όσο θα γίνει η ιδιωτική πρωτοβουλία και η χρηματοδότηση, να μην χαθούν τα χρήματα από τα δύο πραγματικά και τα δύο. Ή θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να δεσμευτούν από το παραγραφικό και τα υπόλοιπα να τα βάλει ο χορηγός. Αλλά δεν μπορεί να πάει σε συγκεκριμένο μελετητή. Όχι, άλλο. Όχι, θέλω να πω πώς θα δεσμευτούν. Όταν ο χορηγός κάνει με ένα μελετητή συμφωνία. Άμα είναι να γίνει διαβολικό, είναι δύσκολο. Ναι, γιατί και χρονοβόρο. Άρα λοιπόν. Απλά να πω λίγο κάτι. Άρα λοιπόν, επειδή πρέπει να γίνει κάτι με το παραγραφικό. Αυτό θα γίνει. Δεν πρέπει να χαθούν τα λεφτά. Μήπως τα 30 χιλιάδικα πάνε κάπου αλλού. Για μια από το δέκτος. Να πω λίγο κάτι, γιατί καταλαβαίνω και λίγο την αγωνία του Θεοδόση, που εγώ θα πω ότι είχε δείξει ενδιαφέρον. Δεν θα κάνει τη μικροπολιτική. Να πω ότι στοιχείο το ουσιαστικό δεν είναι αυτό, γιατί η χρηματοδότηση αυτή που λέτε τώρα για να προκύψει μελετητής, που δεν θα ήταν αυτός πιθανό που να είναι ο χορηγός για να το επιταχύνουμε, άρα να μοιράσουμε το ποσό, δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν ξέρουμε τι θα είναι. Και ουσιαστικά αυτό που προσφέρει είναι την ταχύτητα με στόχο, αν όχι αυτή εδώ η πρόσκληση, υπάρχει πρόσκληση και στο ΠΕΠ ή στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, τέλος πάντων να λύσουμε το πρόβλημα της σχολικής θέσης. Αυτό που εγώ θα αναγνωρίσω στη διοίκηση Σουσούδη και πραγματικά εμείς το έχουμε περιλάβει
στην προσπάθειά μας να το επιταχύνουμε είναι ότι με τη συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Καρύδη, τα στατικά σχέδια τα οποία είναι υποχρεωμένος ο κύριος Καρύδης και δώσαμε προχθές δώσει την παράταση για ένα μήνα, θα επηρεάγονται στη συνολική πρόταση. Άρα ένα λιθαράκι έχει μπει και από αυτό. Για να παίρνει ο καθένας αυτό που του αναλογεί. Επίσης, στην Οικονομική Επιτροπή προχθές, η διαδικασία να ξεκαθαρίσουμε, επειδή είναι με πλήρη διαφάνεια, έχει ως εξής. Πήραμε απόφαση της αποδοχής της πρόθεσης της δωρεάς και απόφαση η οποία καθορίζει όλα τα βήματα, που είναι και το κομμάτι που ο ίδιος ο δωρητής παίρνει απάνω από το μελετητή, και τη συνεργασία που πρέπει να έχει στη διαδικασία της εκμόνησης της μελέτης με την τεχνική υπηρεσία. Αυτό όλα περιγράφονται στην απόφαση που πήραμε προχθές στην Οικονομική. Στην αποδοχή και στη διαδικασία. Κύριο Καντανιανούλη, ο Καμπάνης. Πού ζεις. Ναι, ναι. Άρα αυτό που κερδίζουμε την επιτάχυνση και πιθανό τη διεκδίκηση να μπορέσουμε να το βάλουμε σε κάποιο σωματοδικό. Εμείς κάνουμε την πρόταση τώρα. Όπως με το καλό εντάξαμε το δίκτυο ίδρυσης του Αγίου Πέτρου στην πρόσφυγη σου καταθέση και το περίσσευμα που είχε σαν πρόταση, το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς εδώ τώρα. Λοιπόν, μελέτη, δεν γνωρίζουμε, μελέτη. Λοιπόν, το ανέφερε ο Δημαρχός προηγουμένως, η πρόταση αυτή η μελέτη λοιπόν αφορά τον εξοικονομικό του σχολείου, όπου είναι το κτίσιμο μιας νέας πτέρυγας και η επισκευή της παλιάς, του εξατάξει. Και η καινούργια διαμόρφωση. Η επισκευή της παλιάς λοιπόν έχει ολοκληρωθεί και μελετητικά και ένα μελέτη. Δεν είναι ολοκληρωθεί, τα στατικά δεν τα έχει. Μπορεί να μεταφέρει. Δεν τα έχει. Δώσαμε παράδοση, δεν τα έχει. Εντάξει, οκ. Το πιέζουμε να μας τα δώσει. Έχει ολοκληρώσει τη μελέτη, θα σας το πω εγώ. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Απλά την κόψαμε στα δύο τη μελέτη προκειμένου να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση όλων των ελοπίσεων και εξετάξεων του σχολείου για να μπουν τα παιδιά μέσα στο Σεπτέμβρη. Αν το θυμάστε, τα πληρώσαμε από ήδη έσοδα του Δήμου από το πρόγραμμα Φιλόδημος που πήραμε έξτρα σάτα και δώσαμε το θύμα με 100.134. Πόσο ήταν και το υπόλοιπο, η υπόλοιπη μελέτη αφορά το γύρο κτίριο, τα στατικά του. Και την στεγάνωσή του όσον αφορά τα θεμελιά. Συν το ότι αλλάχθηκε και όλη η κεραμοσκευή από τα χρήματα της περιφέρειας. Άρα λοιπόν το παλιό το κτίριο ουσιαστικά είναι τελειωμένη υπόθεση, α το πούμε έτσι. Πάμε τώρα για δεν είναι γιατί αλλάζει χρήση. Σύμφωνα με την προμελέτη, αλλάζει χρήση, θα γίνει βιβλιοθήκη και θα γίνει. Ωραία. Όσο αλλά έχει ένα βαθμό ρημότητα. Στατικά και αυτά. Διότι μπορεί να προχωρήσει νομίζω ένα 200.000. Μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, αυτά για ενημέρωση του σώματος. Παίρνουμε λοιπόν σε πληροφορία. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος, ομόφωνα. Είμαστε μια ωραία απόσπαση. Θέμα πέντε, κάτσε κάτι. Ομόφωνα. Δίνεται ομόφωνα. Είπαμε, είμαστε μια ωραία απόσπαση. Θέμα πέντε. Υποβολή πρώτη χρηματοδότηση λοιπόν είναι το θέμα τη συνέχεια του 2. Να γίνει η υποβολή τώρα πρότασης για την πράξη με τίτλο «Επανάκτηση πρώην δημοτικού σχολείου Γαβρίου του Δήμου Άγκου». Εντάξει. Το πρόθεσμο κτίριο που έργο είναι αξιοποίηση πρώην δημοτικού σχολείου Γαβρίου και κτίριο και το έργο 2, σύνδεση πάλι με τα δίκτυα κοινής οπαιδευσίας. Δηλαδή, ακριβώς. Μην ξεκινώσω. Ναι, το είπαμε, το εξαντλήσαμε, νομίζω, απλά το ξαναλέω εντάχει. Δείτε τις μελέτες αυτές. Έχουν γίνει τρεις προτάσεις. Η μία απορρίφθηκε την πρώτη του 16, η δεύτερη λόγω των τετραγωνικών και η τρίτη δεν καταστοιχεία για να σας πω για ποιο λόγο απορρίφθηκε. Νομίζω για πάρα πολύ λίγο. Δείτε αυτές τις μελέτες, μπορεί να βοηθήσει να προχωρήσει γρήγορα στο δημόσιο. Και εδώ την προμελέτη που καλά καταθέτατε. Θεοδόση, το έργο δεν οριμάζει όταν το καταθέτεις για να του βρεις οικονομική, να του βρεις χρηματοδότηση. Και στις τρεις καταθέσατε την προμελέτη που υπάρχει από τον κύριο Χαλά. Δεν το κάνει πιο όριμο να καταθέσουμε. Δεν το πολιτιστικό. Υπάρχει άλλη μελέτη. Δεν έχω τα στοιχεία. Τεχνικό δελτίο. Παρακαλώ. Στο θέμα που αφορά το Δημοτικό Σχολείο της χώρας, ποιος θα αποφασίσει αν θα ακολουθηθεί η μία πρόταση ή η δεύτερη. Εδώ μας έχει δύο προτάσεις. Όχι, είναι δύο πρόταση. Δύο υπάρχει ένα πρόταση οπτική Δημοτικού Σχολείου, πρόταση μία, πρόταση δεύτερη. Θα αποφασίσει ποιος θα αποφασίζει και αν ακολουθηθεί.
Εδώ είναι το ιδεολογικό αυτό. Η πρόταση της Εγνατίας το 2011, η Εγνατία από το 2011 κατέθεσε μία πρόταση που αυτή προκρίνει και κατέθεσε και μία εναλλακτική σε περίπτωση που συγχαρητήρια πρώτη φορά πέντε ομόφωνα φαίνονται. Είμαστε μία φορά.